Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή εκλογές24.gr. Μια εκπομπή που έχουμε φτιάξει με στόχο να σας κρατάμε ενήμερους για όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τις δημοτικές και τις περιφερειακές δηλαδή. Και μια που λέμε για ενημέρωση, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε και τον ομώνυμο ιστότοπό μας, το site εκλογές24.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως και παρεμβάσεις υποψηφίων για να τις διαβάσετε και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα πριν από την ώρα της κάλπης. Απόψε έχω μαζί μου στο στούντιο τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι ο κύριος Νίκος Πράσος, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου, ο κύριος Κωστής Παπαναστασόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Ζωγράφου, αν μπορεί η κάμερα να τον δείξει, που είναι δίπλα μου. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τώρα η κάμερα μας δείχνει. Πάρε σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, και τώρα πάμε και στον κύριο Ηλία Κατσαρό, που τον είδαμε πριν λίγο, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Λυκόβρησης και Πεύχης. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριοι, στην εκπομπή αυτή πάντα ξεκινάμε με τις προεκλογικές ερωτήσεις, αυτά που θεωρώ ότι είναι αυτονόητα ερωτήματα που θα έθεταν και οι ίδιοι τηλεθεατές αν ήταν στο στούντιο μαζί μας. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Πράσο, να σας ρωτήσω γιατί κατεβαίνετε στις εκλογές και γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος. Καλησπέρα καταρχήν και ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας κάνατε. Είμαι ο Νίκος ο Πράσος, υποψήφιος δήμαρχος για το Χαλάνδρι. Το λέω γιατί είδα ότι έγινε ένα πολύ μικρό μπέρδεμα στην αρχή με την εικόνα. Είμαστε ένας νέος συνδυασμός, χωρίς εξαρτήσεις. Όλοι μένουμε στο Χαλάνδρι και αγαπάμε τον τόπο μας. Μέχρι στιγμής τα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα δεν αρκούν για να μπορέσει ο τόπος που μένουμε το Χαλάνδρι να βγει από πολλά προβλήματα που έχει. Έτσι πήραμε την απόφαση να κατέβουμε και να διεκδικήσουμε το Δήμο Χαλανδρίου, χωρίς εξαρτήσεις, με νέους ανθρώπους, όπου είναι έτοιμοι εθελοντικά να δώσουν το καλύτερο των δυνάμεών τους. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστασόπουλε, να σας ρωτήσω, γιατί κατεβαίνετε ως υποψήφιος και γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος? Καταρχήν να πω το εξής, ότι ασχολούμαι με τα δημοτικά δρόμενα από το 2010. Τότε με είχαν στηρίξει πολλοί συνδημότες μας και ήμουν πρώτος σε Σταυρούς πρωτοφανιζόμενο δημοτικό σύμβουλος. Από τότε έχουμε επιδείξει μια συνέπεια και συνέχεια στα δημοτικά δρόμενα του Δήμου Ζωγράφου. Το 2013 ιδρύσαμε την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Αγαπώ Ζωγράφου και έκτοτε με συνέπεια κάνουμε παρεμβάσεις δράσεις στα δρόμενα του Δήμου Ζωγράφου. Είμαστε μια ανεξάρτητη, ακυδεμόνευτη παράταξη δημοτική, όπου έχουμε αγκαλιάσει όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε εκφραστές της τοπικής κοινωνίας και δεν διεκδικούμε κανένα κομματικό χρήσμα και μηχανισμό. Θέλουμε την εμπιστοσύνη του απλού κόσμου, του απλού πολίτη, του απλού ζωγραφιώτη. Είσαστε ξεκάθαρος. Πάμε τώρα και στη Λυκόβρηση. Κύριε Κατσαρέ, γιατί κατεβαίνετε, γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος? Κύριε Μαραβελίδη, πριν από περίπου 2 έτη, μια ομάδα συμπολιτών μας, οι οποίοι είχαν τις αγωνίες τους για το μέλλον του Δήμου, προφανώς βλέπανε μια αδράνεια από την τωρινή δημοτική αρχή σε ζητήματα που θα πρέπει να προχωρήσουν και δεν έχουν προχωρήσει. Δεν τους εξέφρασε ο τρόπος που πολιτεύεται. Και παράλληλα, δεν τους εξέφρασε ο τρόπος που προσπαθούσαν να πολιτευτούν οι κινήσεις που φαινόταν ότι θα διεκδικήσουν το Δήμο Λυκόβρησης Πεύχης στις εκλογές του Μαΐου του 19. Ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε μια νέα παράταξη, μια διαφορετική παράταξη. Ήρθε η ώρα, αφού φτιάξαμε το πρόγραμμά μας, το οποίο το έχουμε εκπονήσει μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, με ανθρώπους καταξιωμένους, οι οποίοι καθοδηγούν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Μου έκαναν την τιμή τα φίλοι και τα μέλη της παράταξης να με εκλέξουν ως επικεφαλής και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου Λυκόβρησης Πεύχης την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα σας το δυσκολέψω λίγο. Οι τηλεθεατές αυτό που θέλουν είναι πράγματα τα οποία να είναι κατανοητά, να μπορέσουν να τα βάλουν κάτω και να πούνε 1, 2, 3, 4 πράγματα. Αυτά θέλουν να κάνουν αυτοί οι υποψήφοι την επόμενη τετραετία. Και γι' αυτό, κύριε Πράσο, έρχομαι κατευθείαν σε εσάς να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για την επόμενη θητεία, αν εκλεγείτε. Το Χαλάνδρι έχει πολλά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Πολλά από αυτά έχουμε κάποιο πρόβλημα με το φως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην έχουμε και στο Χαλάνδρι πρόβλημα με το φως. Από ό,τι βλέπω εδώ σε αυτή την περιοχή κάτι συμβαίνει. Αν εκλεγείτε να βάλετε LED. Είναι στο πρόγραμμα τα LED. Καλά που το είπατε για αρχή. Είναι ένα πρόβλημα ο φωτισμός στο Χαλάνδρι και πρέπει να μπει LED. Όμως όσοι έχουν επισκεφτεί το Χαλάνδρι θα ξέρουν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά του είναι ο χώρος στάθμευσης. Πολλές φορές έχω ακούσει ότι λένε στο Χαλάνδρι δεν έρχομαι γιατί δεν θα βρουν να παρκάρω. Θέλουν να επισκεφθούν τα εστιατόρια, τις ταβέρνες της πόλης μας, τα μπαρ, γιατί έχουμε από μια πάρα πολύ καλή αγορά
και από ταβέρνες αλλά και εμπορικά καταστήματα και δεν έρχονται λόγω του ότι δεν έχουν που να παρκάρουν. Έχουμε εντωμεταξύ το φοβερό, θλιβερό προνόμιο να είμαστε μία πόλη όπου έχει περιμετρικά του κέντρου της 5 σταθμούς μετρό και κανένα δεν είναι στο κέντρο της πόλης. Οπότε η διασύνδεση του μετρό της πόλης μας, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Δουκής Πλακεντίας, Νομισματοκοπείο, όλα αυτά είναι πάνω στο έδαφος του Χαλανδρίου και δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση με το κέντρο του. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι και η υποδομή που έχουμε για τον τόπο, για τον χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 40, υπάρχει πρόβλημα με το πού σταθμεύουμε τα απορριμματοφόρα και μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε διορία να βρούμε αλλού έναν χώρο γιατί κινδυνεύουμε η πολεοδομία και το υγειονομικό να έρθει και να σφραγίσει το χώρο. Α, από ό,τι βλέπω ξανά ήρθε και το φως. Ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Έχουμε ένα πνεύμα να πρασίνουν στην πόλη μας, όπου είναι η Ρεματιά. Πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Έχουμε μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ευρυπίδης μεγαλούργησε και γεννήθηκε στο Χαλάνδρη. Και αυτό δεν το έχουμε αναδείξει. Έχουμε δηλαδή αυτό το φοβερό brand name στο Χαλάνδρη, στον Ευρυπίδη και πολλά άλλα σημεία, τα οποία δεν τα έχουμε αναδείξει όπως πρέπει. Γιατί για εμάς ο πολιτισμός είναι ένας μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Και αυτό θέλουμε να το προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να προχωρήσει και η πόλη μας να είναι ευημερούσα οικονομικά, να δημιουργεί αλλά και να διατηρεί νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστασόπουλε, ποιες είναι οι προτεραιότητες σας για την επόμενη τετραετία στον Δήμο Ζωγράφου? Να σημειώσουμε ότι η επόμενη τετραετία θα είναι ψηφιακή τετραετία. Θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προκειμένου να έρθει ο πολίτης, ο δημότης κοντά στο Δήμο. Και συγκεκριμένα ο Δήμος να έρθει κοντά στο Δημότη, γιατί βλέπουμε μια απαξίωση της τοπικής πολιτικής κοινής. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, καθαριότητα. Πολύ σημαντικό. Και πρόσφατα είχαμε κάνει ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, όπου ερωτήθησαν γύρω στους 500 συνδημότες μας. Και νούμερο ένα πρόβλημα στο Δήμο Ζωγράφου είναι η καθαριότητα. Βέβαια, η καθαριότητα που γνωρίζουμε έχει και άλλα σκέλη. Όταν δίνουμε στον υπάλληλο του Δήμου τη καθαριότητα να πολεμήσει με ξύλινα σπαθιά, δεν θα φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα. Οπότε θέλουμε εξυγχρονισμό στόλου απορριμματοφόρων. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, χρειάζεται και ανάλογη παιδεία του Δημότη. Πού θα κάνει ανακύκλωση? Mm-hmm. Πώς θα την κάνει την ανακύκλωση? Η ανακύκλωση, όπως γνωρίζουμε, έχει νόμους. Άλλο πολύ σημαντικό, το κυκλοφοριακό. Στο Δήμο Ζωγράφου έχουμε πρόβλημα με το κυκλοφοριακό και σε λίγο καιρό θα έχουμε και το μετρό. Όταν λέμε λίγο καιρό, νοούμε σε περίπου 2 χρόνια. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες του μετρό. Ναι. Θα πρέπει να έχει γίνει η ανάλογη μελέτη και σχεδιασμό νωρίτερα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κατά πολύ το πρόβλημα. Κάποια έργα συγκεκριμένα υποδομής. Έχουμε λίγους παιδικούς σταθμούς. Άλλο μεγάλο σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τουλάχιστον 2, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των συνδημοτών. Πεπαλαιωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αξίζει να αναφέρω ότι έχουμε έλλειψη και λίγους χώρους για την ελεύθερη άθληση. Αυτά είναι τα κυριότερα, τα οποία έχουμε συγκεκριμένες, σαφείς, κοστολογημένες προτάσεις για τα επόμενα 4 χρόνια. Μάλιστα, να σας ρωτήσω, η χρηματοδότηση είναι μέσα από το Δήμο ή θα έχετε κυνηγήσετε κάποια προγράμματα από την περιφέρεια, από την κεντρική διοίκηση, από την Ευρώπη? Κάποια από αυτά είναι με δημοτικούς πόρους, κάποια είναι θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας παρέχει η σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Επίσης, θα εκμεταλλευτούμε κάθε τελευταίο ευρώ από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και της περιφέρειας και σύν της άλλης δεν θα επιδοθούμε σε απευθείας αναθέσεις. Mm-hmm. Θα εκμεταλλευτούμε τις εκτός από τους δημόσιους διαγωνισμούς. Για να ρωτήσουμε τώρα και τον κύριο Κατσαρό, ποιες είναι οι προτεραιότητες σας για την επόμενη τετραετία? Οι προτεραιότητες της επόμενης διοίκησης του Δήμου, στις οποίες φιλοδοξούμε εμείς να ηγούμαστε,
έχουν να κάνουν κυρίως με την καθημερινότητα των δημοτών. Έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική, λοιπόν, καθώς υπάρχουν δομές στο Δήμο, φυσικά και λειτουργούν. Σκοπός μας είναι να καταφέρουμε να τις λειτουργήσουμε ακόμα καλύτερα. Παράλληλα, πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε παρεμβάσεις προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φροντίσουμε την καθαριότητα. Πρέπει να γίνει διαρκής έλεγχος, έτσι ώστε να είναι καθαρή κάθε γωνιά της Λυκόβρης και της Πέφτης. Παράλληλα, για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να κάνουμε έναν φιλικό Δήμο, ένα σύγχρονο Δήμο, κοντά στους δημότες, με υπηρεσίες που θα μπορούν να απολαύσουν. Μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων. Είμαστε πίσω, δεν θέλω να πω όσον αφορά το Δήμο Λυκόβρης Πέφκης μόνο, γενικά στη χώρα είμαστε πίσω σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, λοιπόν, σε νέες παρεμβάσεις, σε συνεργασία με την περιφέρεια πάνω στη διαχείριση των απορριμμάτων. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποια ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Η πόλη της Πέφκης δεν έχει κεντρική πλατεία και ίσως είναι ένα μοναδικό φαινόμενο για πόλη της ευρύτερης περιοχής. Παρότι υπάρχει μια προμελέτη, η οποία κατά την τελευταία πενταετία δεν αξιοποιήθηκε, δεν ορίμασε ποτέ και έτσι δεν μπόρεσε φυσικά να διεκδικήσει ο Δήμος και την κατάλληλη χρηματοδότηση για να κατασκευαστεί αυτή η πλατεία, η οποία θα πρέπει να έχει και υπόγειο πάρκινγκ, διότι σε λίγο καιρό που θα βρίσκεται το μετρό στην περιοχή θα είναι υπεραπαραίτητο για να μην γίνει ο ΙΠΕΦ ένα υπαίθριο πάρκινγκ απέρατο. Δεν τη γνωρίζω τη μελέτη. Απλά θα σα ρωτήσω, η δημιουργία μια πλατεία εκτό από το συμβολισμό που έχει για το Δήμο και το σημείο που θα δίνεται βεβαίω για να συγκεντρωθούν και οι δημότε, έχει και οικονομικό ενδιαφέρον, δηλαδή γίνεται για να τονωθεί και η τοπική επιχειρηματικότητα? Προφανώς, όσο μεγαλύτερη είναι η επισκεψιμότητα σε μια περιοχή, τόσο πιο ευνοϊκό είναι το κλίμα για τις γειτονικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αλλά σε πρώτο επίπεδο μιλάμε για καθαρά αισθητική αναβάθμιση πρώτον. Δεύτερον, μιλάμε για μια κατάσταση που η πλατεία έχει χαρακτηριστεί σαν πλατεία, ανήκει στους δημότες. Οι περίοικοι πληρώνουν, γιατί υποτίθεται ότι έχει αναβαθμιστεί η αξία των ακίνητων τους. Και παρόλα αυτά είναι ένα υπαίθριο χωμάτινο πάρκινγκ που όταν βρέχει ή όταν έχει αέρα απλά τους επιβαρύνει την καθημερινότητα και τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα προφανώς μπορούμε να δούμε τις παρεμβάσεις μας και προς την τόνωση της τοπικής αγοράς, αξιοποιώντας και την πλατεία που θα δημιουργηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να ξεχωρίσετε ένα πράγμα. Ένα πράγμα, είτε είναι έργο υποδομής, είτε είναι μια δράση κοινωνικής αλληλεγγύης. Κάτι που λείπει από τον Δήμο σας, έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει γίνει και δεν το κατηγορώ. Μπορεί να μην έχει γίνει για λόγους γραφειοκρατίας, μπορεί να μην έχει γίνει γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια, αλλά είναι κάτι το οποίο έχετε διαλέξει εσείς και θέλετε οπωσδήποτε να το υλοποιήσετε την επόμενη θητεία, αν εκλεγείτε. Κύριε Πράσο. Εμείς λέμε πάντα ότι ένας Δήμος πρέπει να βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ένα έργο δράσης το οποίο το έχουμε αναφέρει και στο πρόγραμμά μας είναι η δημιουργία ενός παιδικού σταθμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όχι ότι δεν χρειαζόμαστε και άλλους παιδικούς σταθμούς στο Χαλάνδρι, αλλά ειδικά για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες το έχουμε προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε το οικόπεδο στο οποίο μπορούμε να το υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Είναι ιδιοκτησία του Δήμου δηλαδή. Είναι ιδιοκτησία του Δήμου, είναι ξεκάθαρο το οικόπεδο και είναι χαρακτηρισμένο για αυτή τη χρήση. Οπότε δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην προχωρήσουμε σε αυτή τη δράση, η οποία θα ήταν μια δράση που θα βοηθούσε πολύ τους γονείς αυτών των παιδιών και θα δείχναμε και εμείς έμπρακτα ότι ο Δήμος πρέπει να έχει ένα πρόσωπο θετικό και φιλικό προς τον πολίτη, όπως πρέπει να είναι πάντα ένας Δήμος, αλλά να το κάνουμε με έργα και πράξεις και όχι να μένουν στα λόγια ή στα φυλάδια οι εξαγγελίες μας. Όλα αυτά βέβαια θα τα καταφέρουμε αν μας δώσουν τη δύναμη οι πολίτες του Χαλανδρίου να μας αναδείξουν πρώτη δύναμη στο Χαλάνδρι. Κατανοητό. Κύριε Παπαναστασόπουλε, μπορείτε να διαλέξετε ένα πράγμα που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει στην επόμενη θητεία στον δημοσιογράφο? Αν και η ερώτηση είναι πολύ δύσκολη, διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που καίουν και ενδιαφέρουν τον Δημότη, θα πούμε και εμείς παιδικούς σταθμούς, διότι εν έτη 2019 έχουμε πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις που φιλοξενούν παιδικούς σταθμούς. Έχουμε παιδικούς σταθμούς που λείπουν από κάθε οικογένεια του ζωγραφιώτη. Πολλά παιδιά μένουν εκτός παιδικών σταθμών κάθε χρόνο και μάλιστα που έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κοντέινερ που φιλοξενούν μικρούς μαθητές που θεωρώ απαράδεκτο έτη 2019 να έχουμε τέτοιες συνθήκες για τους μικρούς ζωγραφιώτες και πρόκειται για το σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται στην Αστερίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήδη βέβαια η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει κάποιες μελέτες, αλλά έχουμε μείνει μέχρι εκεί.
Το θέμα είναι την επόμενη μέρα να αξιοποιήσουμε δύο χώρους που υπάρχουν, όπως είναι τη Φιλονόη και τη Γαλήνη, όπου έχει ήδη εγκριθεί η μελέτη, να γίνουν γοργά βήματα, προκειμένου να μην πάει άλλη μια χαμένη σεζόν για τις οικογένειες του Δήμου Ζωγράφου. Επίσης, έχουμε χώρους που φιλοξενούν τα νηπιαγωγεία σε άθλιες συνθήκες, όπου είναι παλιά κτίρια. Έχουμε επίσης σε άλλα σχολεία που πέφτουν οι σοβάδες, και όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με το ανάλογο πρίσμα και σοβαρότητα. Mm-hmm. Κατανοητό. Κύριε Κατσαρέ, μπορείτε να διαλέξετε ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται άμεσα να γίνει την επόμενη τετραετία στο Δήμο σας? Θα ήθελα να σας πω ότι ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης ενοποιήθηκε το 2010 με τον Καλλικράτη. Ουσιαστικά όμως δεν έχει ενοποιηθεί ποτέ. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει και με. Έχει ενοποιηθεί μάλλον διοικητικά, αλλά δεν έχει ενοποιηθεί στους άλλους τομείς. Δηλαδή, λέτε ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες. Δεν θα πω μόνο διαφορετικές ταχύτητες. Θα πω ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη μία πόλη. Και παράδειγμα, θα αναφερθώ τώρα στην πλατεία της Λυκόβρησης. Τα οποία, ενώ υπάρχει μία μελέτη ώστε η πλατεία να μην επηρεαστεί από τη διαμπερή κυκλοφορία των οχημάτων και παράλληλα να συνδεθεί και με μία περιπατητική διαδρομή με την Πεύκη, άρα να γίνει μία ουσιαστική ενοποίηση, δεν έχει προχωρήσει. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα το βάλουμε πρώτο στην ατζέντα την επόμενη μέρα και δεν αποτελεί μόνο ένα συμβολισμό, αλλά αποτελεί και ένα αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και εμπορική αναβάθμιση της περιοχής, διότι θα αξιοποιηθεί η πλατεία ώστε να γίνουν και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιοχή και παράλληλα θα δημιουργηθεί το κλίμα έτσι ώστε να γίνει ενοποίηση ουσιαστική μεταξύ των δημοτών. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω ότι οι τηλεθεατές έχουν πάρει μια πρώτη εικόνα για το ποιοι είστε και τι σκοπούς έχετε για την επόμενη θητεία. Θα ήθελα να απομακρυνθούμε λίγο από το θέμα των Δήμων. Θα ήθελα να πάμε σε μερικά πράγματα τα οποία βρίσκονται σε ευρεία συζήτηση και αφορούν όλη την επικράτεια. Το ένα είναι η απλή αναλογική που μας ήρθε με τον Κλισθένη. Αλλάζει σημαντικά τον τρόπο που ψηφίζουν οι δημότες. Σε αυτό το σημείο να επαναλάβουμε κάτι το οποίο το λέμε σε κάθε εκπομπή, ότι είναι πολύ σημαντικό και να ψηφίσει κάποιος και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Να υπενθυμίσουμε ότι την πρώτη Κυριακή βγαίνει ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, τη δεύτερη Κυριακή βγάζεις δήμαρχο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι όπως παλιότερα που έλεγε κάποιος: έχει καλό καιρό, θα πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο και την επόμενη Κυριακή θα ψηφίσω κανονικά. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Λοιπόν, και θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Πράσο, να σας ρωτήσω: είναι σε θετική κατεύθυνση ή αρνητική η απλή αναλογική για τους Δήμους και τις περιφέρειες? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή που κάνετε και έχω ενημερωθεί πλήρως για το θέμα. Ως Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, που είμαι εν ενεργεία τώρα, κατάφερα και επισκέφθηκα 3 σεμινάρια που γίνανε για αυτό το θέμα, όπως και άλλο ένα που έγινε στο Καρπενήσι από τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων όλης της χώρας, με εξειδίκευση πάνω στο Κλισθένη 1. Κοιτάξτε, δημιουργούνται κάποιες ευκαιρίες με τον Κλισθένη 1. Πρέπει να τις γνωρίζουμε και να τις ξέρουμε. Όπως είναι η αξιοποίηση στελεχών και από άλλες παρατάξεις. Όπως είναι η κουλτούρα συνεργασίας που πρέπει να αναπτύξουν οι παρατάξεις μεταξύ τους. Αυτό όμως που μπορείτε να μου πείτε και εσείς αλλά και οι τηλεθεατές, αν μπορούσαν να ρωτήσουν, είμαστε έτοιμοι και έχουμε αυτή την κουλτούρα συνεργασίας αυτή τη στιγμή? Εγώ πιστεύω ότι θα βρούμε το βηματισμό μας, ότι όλες οι παρατάξεις που κατεβαίνουν σε ένα Δήμο έχουν πάνω απ' όλα το καλό της πόλης τους. Ο καθένας που κατεβαίνει για το Χαλάνδρι, για το Ζωγράφου, για το Παπάγου, όπου κατεβαίνει ο καθένας, σκέφτεται το καλό της πόλης του. Επίσης, αυτό που μπορεί να μην γνωρίζουν οι πιο πολλοί τηλεθεατές είναι ότι περίπου το 90% των αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια τις παίρνουμε ομόφωνα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα μένει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε, γιατί ο καθένας το βλέπει από ένα διαφορετικό πρίσμα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Από την άλλη, είναι πολλοί αυτοί που έχουν ασκήσει κριτική και κάνουν λόγο ότι η απλή αναλογική μπορεί να φέρει πολυφωνία μέσα στα δημοτικά συμβούλια και να μειώσουν την παραγωγικότητα που έχει ένας Δήμος, να μην ψηφίζονται δηλαδή πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για το Δήμο. Φοβάστε ότι κάτι αυτό, τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε εσάς? Όχι, παραγωγικότητα δεν πιστεύω. Δεν ξέρω και οι συνάδελφοι από εδώ. Εμείς κάνουμε πολύ συχνά δημοτικά συμβούλια. Μπορεί να καθίσουμε και μέχρι τις 2, μέχρι τις 3 το πρωί. Να έρθουν 40-50 θέματα, θα καθίσουμε εκεί, θα τα συζητήσουμε διεξοδικά μέχρι να τα τελειώσουμε.
Αυτό που πρέπει όμως να δούμε, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι να αξιολογήσουμε τα πρόσωπα την πρώτη Κυριακή που θα ψηφίσουμε, να κοιτάξουν καλά τα βιογραφικά των υποψηφίων και δημάρχων, αλλά και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που έχει κάθε ψηφοδέλτιο. Εγώ καλώ τους πολίτες του Χαλανδρίου να μπουν στο site μας, menostohalandri.gr, και να κοιτάξουν όλα τα βιογραφικά των υποψηφίων, όπου εκεί θα μπορέσουν να δουν ότι έχουμε συμπεριελάβει μέσα υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από την τοπική κοινωνία, όπου ασχολούνται με πολλά επαγγέλματα. Επίσης έχουμε πανεπιστημιακούς καθηγητές μέσα, αλλά και απλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι του Μόχθου και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην πόλη μας. Μάλιστα. Επίσης θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτάκι, να τονίσω κάτι, ότι είμαστε το μοναδικό ψηφοδέλτιο στο Χαλάνδρι, όπου έχουμε 29 αξιόλογες κυρίες και 28 αξιόλογους κυρίους, δηλαδή ότι το ψηφοδέλτιό μας έχει και μία γυναίκα παραπάνω. Εμείς λοιπόν την ποσόστοση που μας έβαζε ο Κλισθένης να έχουμε 40% τουλάχιστον του άλλου φύλου, και αυτό μάλλον εννοούσε τις γυναίκες, γιατί συνήθως είναι οι γυναίκες η μειονότητα σε ένα ψηφοδέλτιο. Εμείς όχι μόνο το κάναμε πράξη, αλλά το αποδείξαμε καταθέτοντας και το ψηφοδέλτιο με μία γυναίκα παραπάνω στο ψηφοδέλτιο. Αυτό ήταν καλό, κλείνοντας, καλό λοιπόν, για σας. Έχω να πω ότι δεν τη φοβάμαι την απλή αναλογική. Πιστεύω ότι θα βρούμε το βηματισμό μας. Το έχουμε πει από την αρχή, από την πρώτη μέρα που κάναμε τη διακήρυξη του συνδυασμού μας, ότι έχουμε κουλτούρα συνεργασίας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία για να διοικηθεί ο Δήμος και να μην υπάρχει ακυβερνησία την επόμενη μέρα. Είμαστε οι θεματοφύλακες γι' αυτό. Για να πάμε και στο Δήμο Ζωγράφου. Κύριε Παπαναστασόπουλε, εσείς πιστεύετε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, απλή αναλογική, ότι θα βοηθήσει ή θα δυσκολέψει τα πράγματα για τα δημοτικά συμβούλια? Είμαστε θειασιώτες της απλής αναλογικής, διότι θα υπάρξει πράγματι πολυφωνία στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλο αυτό συνάδει με το δημοκρατικό πνεύμα το οποίο μας διέπει. Επίσης, θα εκλεγούν οι δημοτικοί σύμβουλοι, θα είναι υψηλοί στη σταυροδοσία, που σημαίνει ότι θα έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό εκτόπισμα στη γειτονιά. Διότι μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αντιδήμαρχοι που δεν ξεπερνούσαν τους 150 σταυρούς. Υπάρχουν ενδεχομένως δημοτικοί σύμβουλοι υποψήφοι με πληθώρα ψήφων και μένουν εκτός συμβουλίου. Συνεπώς, είναι σε θετική κατεύθυνση. Θα αναδειχθούν νέες κοινωνικές δυνάμεις που το θέλουμε όλοι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή εμείς προερχόμαστε από τη νέα γενιά, είμαστε υπέρμαχοι των συνεργασιών, της συνένεσης και διαθέτουμε αυτή την κουλτούρα. Να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο ότι αυτό που μου έχουν πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, εν διοικήσεις δήμων και υποψήφιοι δήμαρχοι σαν και εσάς, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα ο νέος δήμαρχος να ξεκινήσει να μπει την πρώτη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να είναι μειοψηφία η Δημοτική του Σύμβουλη. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει? Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω. Συγγνώμη, συνάδελφε, κύριε Πρασάς. Θεωρώ ότι θα δυσκολέψει. Και εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία του δημότη, του απλού ψηφοφόρου, να επιλέξει με συγκεκριμένα κριτήρια. Θέλει ένα δήμαρχο που να μπαινοβγαίνει σε κομματικά γραφεία, ένα δήμαρχο φίλο ενός βουλευτή, ένα δήμαρχο που αξιοποιεί για προς όφελός του ένα μηχανισμό, ή θέλει ένα δήμαρχο από τη γειτονιά, από την κοινωνία που πάντα όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα στο πρόβλημα και γνωρίζει την αγωνία του έφηβου, του άνεργου, του επιχειρηματία, του μαθητή, του γονέα. Πλέον θα πρέπει και ο ψηφοφόρος να καταλάβει ότι η ψήφος είναι σημαντική. Mm-hmm. Δεν πάμε να ψηφίσουμε έναν συγγενή, ούτε ένα γνωστό. Πρέπει να δούμε τα βιογραφικά, πρέπει να δούμε τη συνέπεια, τη συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια όσων διεκδικούν την ψήφο μας. Και εμείς έχουμε αναρτήσει όλα τα βιογραφικά στην ιστοσελίδα μας, agapozografu.gr, γι' αυτό λόγο. Θα πρέπει πλέον ο κάθε ψηφοφόρος να ξέρει τι ψηφίζει. Οπότε είναι στο χέρι του ψηφοφόρου να αξιολογήσει τον κάθε υποψήφιο για αυτά που έκανε και που κάνει, όχι μόνο για αυτά που λέει. Ήσασταν ξεκάθαρος. Κύριε Κατσαρέ, είναι σε θετική ή αρνητική κατεύθυνση η απλή αναλογική για τα δημοτικά συμβούλια? Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι η απλή αναλογική αποτυπώνει πλήρως την άποψη της κοινωνίας για το πώς πρέπει να εκπροσωπηθεί στα δημοτικά συμβούλια. Άρα είναι μια μορφή δικαιοσύνης απέναντι στην ψήφο των πολιτών. Από εκεί και πέρα, η εμπειρία μας στα πλειοψηφικά συστήματα που έχουμε ζήσει μέχρι και σήμερα μας έδειξε ότι δεν εξασφαλίζει το πλειοψηφικό σύστημα διοίκηση βιωσιμότητας στο Δήμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Δήμος Λυγκόβρης Πεύκης, που την τελευταία πενταετία
Η Δημοτική Αρχή έχασε δύο φορές την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο από αναξαρτοποίηση στελεχών της. Αυτό σημαίνει ότι δεν ευθύνεται κάποιος εκλογικός νόμος και κάποιο σύστημα απλής αναλογικής για την πιθανότητα να μην υπάρχει μια ισχυρή διοίκηση, αλλά αυτό εξαρτάται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα στελέχη των παρατάξεων. Κύριε Κατσαρέζη, τότε την κατανόησή σας θα επιστρέψουμε σε εσάς για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και επιστρέψαμε στο στούντιο, εκλογές24.gr. Απόψε είναι μαζί μου ο κύριος Νίκος Πράσος, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος. Τώρα βλέπουμε τον κύριο. Να, τώρα είναι ο κύριος Νίκος Πράσος, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου. Είναι ο κύριος Κωστής Παπαναστασόπουλος, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Ζωγράφου. Και ο κύριος Ηλίας Κατσαρός, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Λυκόβρησης Πεύκης. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη μέση, είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας. Μας έδινε την απάντησή του ο κύριος Κατσαρός σχετικά με το θέμα της απλής αναλογικής και τη σχέση και το τι φέρνει μάλλον στα δημοτικά συμβούλια. Περιέγραψα νωρίτερα ότι δεν είναι απόλυτα συνυφασμένη η ύπαρξη του πλειοψηφικού συστήματος με μια ισχυρή διοίκηση και ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης τελευταία πενταετία. Αντιθέτως, η απλή αναλογική προϋποθέτει δύο επιλογές των δημοτών για να λειτουργήσει προς όφελός τους και αυτό το σύμφωνα με όλους μας, δημοκρατικό στοιχείο της απλής αναλογικής, να είναι υποφελία των Δήμων. Η πρώτη προϋπόθεση είναι από κάθε παράταξη να επιλεγούν από τους πολίτες οι καλύτεροι, αυτοί που μπορούν να δώσουν λύσεις και που θα προτάξουν το όφελος των πολιτών και όχι το προσωπικό τους όφελος και την προσωπική φιλοδοξία. Το δεύτερο είναι ο επόμενος δήμαρχος να ξέρει, να θέλει και να μπορεί να συνεργάζεται. Εμείς, σαν παράταξη, στελεχώσαμε ένα ψηφοδέλτιο μακριά από τις λογικές του παραγοντισμού, με ανθρώπους της κοινωνίας, καταξιωμένους επαγγελματικά, είτε σαν επαγγελματίες της περιοχής, είτε σαν επαγγελματίες γενικότερα, είτε σαν καλλιτέχνες, είτε σαν επιστήμονες. Και ξέρουμε ότι την πρώτη Κυριακή, και εφόσον τα μηνύματα της κοινωνίας μας φέρνουν σε μια πολύ ισχυρή θέση και με αρκετούς εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι προσθήκη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί πέρα, εάν ο επόμενος δήμαρχος είμαι εγώ, επειδή δεν έχω προκαλέσει ποτέ, θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω αποδοχή και από τα μέλη των υπόλοιπων παρατάξεων και επειδή έχω στην κουλτούρα μου τη συνεργασία, η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ καλή και δεν έχω καμία ανησυχία για το νέο εκλογικό σύστημα το οποίο έχει προκύψει. Κατανοητό αυτό που λέτε. Σε αυτό το σημείο εγώ να σας πω ότι επειδή διαβάζουμε τα μηνύματα που μας στέλνει ο κόσμος, είναι το τηλέφωνο που βγαίνει στην οθόνη μας, να σας πω και στους τρεις ότι αυτό που ζητάνε εδώ τουλάχιστον οι τηλεθεατές της εκπομπής είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια συγκεκριμένη δέσμευση προς τους πολίτες πριν τις εκλογές και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα να γίνει όποια διαπραγμάτευση, όποια συμφωνία για την επόμενη μέρα μέσα στα νέα δημοτικά συμβούλια. Αυτό που βλέπουμε στα μηνύματα είναι η αγωνία του κόσμου γιατί καμιά φορά το πρόγραμμα αλλάζει από τις υποσχέσεις πριν την κάλπη μέχρι την υλοποίησή του μετά την κάλπη. Λοιπόν, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πράσο αν έχει να συμπληρώσει κάτι με την απλή αναλογική. Ναι, θα ήθελα να πω ότι εμείς στο Χαλάνδρι έχουμε κάνει ήδη τη δοκιμή μας. Ο απερχόμενος δήμαρχος έχει χάσει την πλειοψηφία εδώ και πολύ καιρό, όμως αυτό δεν εμπόδισε την πόλη να λειτουργεί κανονικά, να περάσει προϋπολογισμός και γενικά να υπάρχει μια λειτουργία της πόλης απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα. Να πληρώνονται οι εργαζόμενοι, να πληρώνονται αυτοί οι οποίοι είναι εργολάβοι και κάνουν έργα στο Δήμο μας και οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στα βασικά προβλήματα της πόλης και σε αυτά τα οποία πριτανεύει η λογική βρίσκονται οι απαραίτητες πλειοψηφίες έτσι ώστε να περνάνε τα θέματα και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως επειδή οι αριθμοί είναι συνήθως που μιλάμε και όπως είπατε και εσείς ίσως δεν το έχει καταλάβει ακριβώς ο κόσμος τι σημαίνει απλή αναλογική, θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Στο Χαλάνδρι και σε πολλούς άλλους δήμους είναι 41 οι έδρες των Δημοτικών Συμβούλων. Mm. Και σε εμάς συνέβη ο Δήμαρχος
που πήγε στη δεύτερη Κυριακή, ήταν δεύτερος και τελικά βγήκε πρώτος. Με τα προηγούμενα ποσοστά, στο καινούριο σύστημα θα είχε στις 41 έδρες τις 6. Ενώ με το προηγούμενο σύστημα του έδινε τις 25. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι δίπλα μου, αυτό δεν είναι δημοκρατία, ούτε είναι σωστό ένας δημοτικός σύμβουλος επειδή έτυχε να είναι στην παράταξη του δημάρχου όπου εκλέχθηκε δήμαρχος με 100 σταυρούς να είναι μέσα στο δημοτικό συμβούλιο και να αποφασίζει και ένας άλλος δημοτικός σύμβουλος που μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο εκτόπισμα και να έχει 500 σταυρούς, πενταπλάσιους, να μένει απ' έξω και να μην αξιοποιείται και να κάθεται σπίτι του με απλά ελληνικά. Έτσι είναι πιο αναλογικό το σύστημα και ίσως σε μερικά χρόνια καταφέρουμε και πάμε σε ένα άλλο σύστημα, σε ένα άλλο μοντέλο επίσης απλής αναλογικής, όπου υπάρχει σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, όπου θα είναι σε ένα ψηφοδέλτιο μόνο οι υποψήφοι δήμαρχοι και σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο θα είναι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Έτσι, πολλές φορές όχι μόνο θα κριθεί ένας δήμαρχος να έχει ένα δημοτικό συμβούλιο στο οποίο δεν θα έχει την πλειοψηφία, αλλά θα κριθεί να είναι σε ένα δημοτικό συμβούλιο όπου και οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν βγει δεν θα ήταν αυτοί που ήταν στο ψηφοδέλτιό του. Είναι χάρισμα για έναν υποψήφιο δήμαρχο να μπορεί να έχει κουλτούρα συνεργασίας και σίγουρα αυτό θα το δείξει η πορεία. Νομίζω με το παράδειγμα που δώσατε συνθέσατε την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και συζητάτε ευρέως, είναι αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στην Αττική υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα ότι ο κύκλος ζωής του χιτά φυλής τελειώνει. Αναζητούμε την επόμενη ημέρα. Υπάρχουν σχεδιασμοί. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες προετοιμασίες γίνονται στους δικούς σας δήμους και αν η ανακύκλωση είναι ο τρόπος για να μειώσουμε τελικά τον όγκο των απορριμμάτων και να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Θα αλλάξω την σειρά των ερωτήσεων για λόγους δικαιοσύνης. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κατσαρό. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πριν ξεκινήσουμε να δούμε τη διαχείριση των απορριμμάτων, θα πρέπει να προνοήσουμε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μείωση των απορριμμάτων. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ενημέρωση των πολιτών, ξεκινώντας από την παιδεία. Από εκεί και πέρα, στο σχεδιασμό και της περιφέρειας, αλλά προφανώς και των Δήμων, εμάς είναι δέσμευσή μας ότι θα κοιτάξουμε να το προχωρήσουμε αυτό, αν είμαστε η επόμενη διοίκηση, θα είναι να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα διαχωρισμού των απορριμμάτων και διαλογής τους στην πηγή. Η ανακύκλωση είναι η λύση. Και για να γίνει η ανακύκλωση μπορεί να γίνει και με πολλά μικρά πράσινα σημεία. Όχι μόνο, δεν αρκεί να υπάρχουν κάδοι για διαφορετικά είδη απορριμμάτων ώστε να γίνει η ανακύκλωση. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των πολιτών πρώτα απ' όλα για να μπορέσουν να βάλουν τα απορρίμματα στο κάθε κάδο ξεχωριστά αφού ενημερωθούν ότι υπάρχουν αυτοί οι κάδοι. Στη συνέχεια και σε κάτι ακόμα, στην ευαισθητοποίησή τους ότι η ανακύκλωση είναι μία έννοια η οποία πρέπει να γίνει κτήμα τους. Ξεκινούμε από την παιδεία λοιπόν, συνεχίζουμε αξιοποιώντας όλο το εθελοντικό προσωπικό του Δήμου έτσι ώστε να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο όνομα της ανακύκλωσης και θεωρώ ότι σε λίγο καιρό βάζοντας και μικρά πράσινα σημεία θα έχει γίνει κτήμα των πολίτων αυτό. Έχω και την πληροφορία, εννοείται ότι είναι στο σχεδιασμό μας, ότι ήδη έχει βρεθεί και χώρος εκτός, και αυτό το τονίζω, των διοικητικών ωρίων του Δήμου Λυκοβρύσης Πεύκης, στον οποίο μπορεί να γίνει ένα πολύ μεγάλο πράσινο σημείο σε συνεργασία με Όμορο Δήμο. Και αυτό θα πρέπει να γίνει αφού βρούμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση, διότι προφανώς δεν πρέπει κάτι τέτοιο να το επιβαρυνθούν οικονομικά οι δημότες. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για την ενημέρωση των πολιτών. Αν η διαλογή ξεκινήσει από την πηγή, από το σπίτι, δηλαδή από το νοικοκυριό, τότε έχει γίνει μισή δουλειά και γλιτώνουμε και πάρα πολύ χρήμα στους Δήμους και πάρα πολύ κόπο. Και γίνεται πιο απλά το πράγμα. Κάποιοι Δήμοι που είναι πυκνά δομημένοι, όπως είναι ο Δήμος Αθηναίων, μπορεί να μην μπορεί να έχει 4-5 ρεύματα απορριμμάτων, αλλά είναι σημαντικό ο κόσμος να ξέρει τι πρέπει να βάζει στον κάθε κάδο. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στο Δήμο Ζωγράφου. Κύριε Παπαναστασόπουλε. Είναι πασιφανές ότι όλοι μας θέλουμε μια πόλη καθαρή και περιποιημένη. Γι' αυτό λόγο θέτουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης, συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Έχουμε ήδη. Δίνουμε ήδη στους πολίτες με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Το πρώτο είναι η επέκταση υπογείων κάδων. Ήδη ο Δήμος διαθέτει μόλις πρόσφατα σε μια προεκλογική περίοδο τοποθέτησε. Τώρα έχουμε μόνο 6 υπόγειους κάδους.
Είμαστε σε θέση να τους επεκτείνουμε. Εγκατάσταση αισθητήρων σε κάθε κάδο. Η έξυπνη πόλη μας παρέχει λύσεις. Έτσι είναι και ο έξυπνος κάδος. Θα μπορεί ο συντονιστής, ο διαχειριστής του συστήματος να ελέγχει κάθε πότε γεμίζει ο κάδος. Οπότε τι πετυχαίνουμε αυτόν τον τρόπο? Να εξοικονομούμε ενέργεια και να διάζουμε τον κάδο έγκαιρα. Επίσης, το πλάνο μας είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο συνεργείο σε κάθε ξεχασμένη γειτονιά. Οπότε θα εφαρμόσουμε καθαριότητα σε όλες τις ξεχασμένες γειτονιές του Δήμου Ζωγράφου. Ειδικά στάντς σε υπαίθριους χώρους και σύν τις άλλες θα πρέπει να παντρέψουμε την καθαριότητα με την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση δίνει λύση και η ανακύκλωση είναι πολιτισμός. Έχουμε δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Θα εφαρμόσουμε ένα project ανταποδοτικής ανακύκλωσης για όλους τους δημότες. Και σύν τις άλλες εφαρμογή κομποστοποίησης σε λαϊκές αγορές καταρχήν και κατά δεύτερον σε κάθε σπίτι. Αυτό που λέμε οικιακή κομποστοποίηση, προκειμένου να γίνει η διαλογή στην πηγή της. Συν τις άλλες θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την παιδεία των συνδημοτών μας, διότι η ανακύκλωση είναι θέμα παιδείας. Θα δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα που θα αφορά θέματα μόνο ανακύκλωσης, προκειμένου από το παιδί, από το γονιό και από τον μεγάλο σε ηλικία να γνωρίζουν τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει για την ανακύκλωση. Αυτά σε πρώτη φάση. Οπότε μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που παντρεύει την καθαριότητα με την ανακύκλωση. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Αυτό που ακούω πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή είναι ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια χαμένη γενιά. Ότι μπορεί οι νέοι άνθρωποι και μέσα από τα σχολεία και μέσα από διάφορες δράσεις ενημέρωσης να γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει, να γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση, να γνωρίζουν τι είναι η κυκλική οικονομία. Αλλά κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική οπτική για την ανακύκλωση, μπορεί να μην είναι τόσο πρόθυμοι να προχωρήσουν σε όλο αυτό το μπελά του να ξεπλένουν. Λένεις το αλουμίνιο, να διαχωρίζεις το πλαστικό και το γυαλί. Εδώ πέρα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές κάποιοι δήμοι να προτείνουν και οικονομικά κίνητρα και ενδεχομένως αυτό να είναι και το κλειδί της επόμενης ημέρας. Για είναι πάμε... αυτό που ανέφερα πριν, ναι, αν μου επιτρέπετε, το project ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Ήδη υπάρχουν κάποιοι δήμοι που πιλωτικά, όπως είναι ο Δήμος 3Β στον Άλυμο, όπου μπορεί ο δημότης ανακυκλώνοντας κάτι να παίρνει κάποια μπόνους εισαγωγικά, οπότε έχει το κίνητρο να ανακυκλώσει. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να δώσουμε τα κίνητρα και τα ανάλογα αφέλη στο δημότη προκειμένου να πετύχουμε το σκοπό σαν κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Πράσο. Ας τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Τα προηγούμενα τα είπαν και οι συνάδελφοι. Το πρώτο είναι η παιδεία και μετά είναι η ενημέρωση. Μέχρι εκεί το αναπτύξανε πάρα πολύ ωραία και συμφωνούμε και εμείς απόλυτα. Εγώ θα θέσω και ένα τρίτο στοιχείο, στο οποίο περίπου αναφερθήκατε. Τα σκουπίδια είναι πλούτος. Όταν αυτό το καταλάβουμε, θα έχουμε πάει πάρα πολλά βήματα μπροστά και θα έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και για τον εαυτό μας και για την πόλη μας, αλλά και για όλο το οικοσύστημα. Δεν πάμε να φέρουμε την παρθενογέννηση, κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε τώρα και θα το κάνουμε για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο. Ήδη σε προηγμένες χώρες υπάρχουν ειδικές σακούλες που ο κάθε πολίτης κατεβάζει τα σκουπίδια και το μετράνε με τα πόσα απορρίμματα πέταξε και το πόση ανακύκλωση έκανε. Οπότε εμείς το λέμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει σύστημα, όχι απλά με μπόνους, μετράνε και του μειώνονται τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη δηλαδή που του έρχονται κάθε μήνα στο λογαριασμό του. Εάν ένας πολίτης έχει συνείδηση και κάνει σωστά τη δουλειά με την ανακύκλωση, θα δείτε ότι θα το κάνει. Ακόμα και ο ηλικιωμένος που λέτε, όταν θα καταλάβει διαφορά στο πορτοφόλι του και στα δημοτικά τέλη, θα δείτε ότι δεν θα είναι δύσκολο για αυτόν να το κάνει. Όμως στήξατε και ένα άλλο θέμα που αφορά τα απορρίμματα. Και τους τελευταίους μήνες στην πόλη μας, στο Χαλάνδρι, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και πολλοί συμπολίτες μου θα θέλαν να ακούσουν τη γνώμη μου σχετικά με έναν καινούριο σταθμό μεταφόρτωσης όπου ο Δήμαρχος αποφάσισε να κάνει, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς στη συμβολή του μετρό στη Δουκής Πλακεντίας. Εκεί λοιπόν είναι δίπλα αρκετές κατοικίες σε κοντινή απόσταση, όπως επίσης και καταστήματα. Έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στην πόλη μας. Έχουν γίνει διαδηλώσεις, έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο οι πολίτες. Δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου, φωνάζουν, δεν θέλουν να γίνει εκεί, φοβούνται για το τι θα γίνει. Έχω και μια άσχημη εμπειρία να κατάγομαι από τη Λευκύμη της Κέρκυρας,
όπου και εκεί έχω περιουσία και είμαι γνώσης του προβλήματος και το τι μπορεί να πει μια δημοτική αρχή ότι θα γίνει και στο τέλος να γίνει κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας να μην ανησυχούν και ότι έχει βρεθεί ήδη μια λύση που πιστεύω ότι προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε. Είχα την τύχη να είμαι στην Επιτροπή για τις Δημοπρασίες, όπου πρόσφατα πριν 1,5 μήνα αγοράσαμε δίπλα από το χώρο του νεκροταφείου της πόλης μας ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο, 7,5 στρέμματα, πάνω από 7,5 στρέμματα, και η πρότασή μας στην Οδό Τίνου, και η πρότασή μας είναι ότι εκεί πρέπει να μεταφερθούν όλα αυτά και να γίνουν σύμφωνα με περιβαλλοντολογικές μελέτες και σίγουρα με υπογειοποίηση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από την πολεοδομία και το υγειονομικό μία διορία μέχρι το Σεπτέμβριο να διορθώσουμε κάποιες μεγάλες ατασταλίες που υπάρχουν στον υπάρχον χώρο. Έχουμε έναν ημιπαράνομο χώρο αυτή τη στιγμή, δίπλα σε αθλητικό χώρο που είναι πισίνα και γήπεδα για τα παιδιά μας, και εκεί παρκάρουμε τα απορριμματοφόρα και τα κλαδιά και ό,τι άλλο έχουμε που μαζεύουμε από όλη την πόλη. Εκεί είναι λοιπόν μία υγειονομική βόμβα για την πόλη. Δεν μπορούν να μείνουν άλλο εκεί. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει το Σεπτέμβριο. Εμείς δεν θα έχουμε κάνει αυτές τις απαραίτητες αλλαγές και έτσι κινδυνεύει η πόλη να πνιγεί στο σκουπίδι. Προτείνουμε και λέμε ότι πρέπει να γίνει στο χώρο που είναι δίπλα από το νεκροταφείο, όπου δεν έχει κοντά του κατοικίες, έχει μόνο κάποια μαρμαράδικα και γύρω-γύρω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε πάντως, ότι δεν χρειάζεται να ψάχνουμε αντί και καλά κάτι καινούριο, μια καινοτομία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και μέσα στα σύνορά μας, αλλά και στο εξωτερικό και στους εταίρους μας στην Ευρώπη, για το πώς η ανακύκλωση μπορεί σε βάθος χρόνου βέβαια, αλλά με σωστή ενημέρωση να ξεπεράσει και το 60 και το 70% και όχι να κοιτάμε ποσοστά κάτω από το 10% που υπάρχουν σε δήμους μέσα στην περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα των Δήμων, γιατί είναι πολλά αυτά που ενδιαφέρουν τους τηλεθεατές μας, όπως τι ετοιμάζεται, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για να ενισχύσει τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κατσαρό. Πρώτα απ' όλα, κάτι που είπα και νωρίτερα. Υπάρχουν δομές, λειτουργούν. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να τις κάνουμε να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα. Βασική προτεραιότητα της επόμενης Δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι το να αναδειχθεί η δουλειά που γίνεται από αυτές τις δομές. Είτε μιλάμε για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, είτε μιλάμε για το κοινωνικό φαρμακείο, είτε μιλάμε κοινωνικό φροντιστήριο και διάφορες άλλες. Θα πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν αυτές τις δομές, και αυτό μπορεί να γίνει και μέσω εταιριών οι οποίες δρούν στο Δήμο μας και θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό. Φαρμακευτικές εταιρείες, εκπαιδευτικοί οργανισμοί κτλ. Εμπνέουμε λοιπόν και τους δημότες και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουν, να έχουν όλο, να έχουμε όλη τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τους συνδημότες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Αν μπορέσουμε να μην, σε λίγο καιρό να μην υπάρχει και συνδημότης που να έχει ανάγκη. Κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε το πώς θα εξασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα με ειδικές δεξιότητες. Για να διεκδικήσει κάποιος στη Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον έτσι όπως εμείς το σκεφτόμαστε, πρέπει να έχει και όραμα. Θα ήθελα πάρα πολύ στο Δήμο Λυκόβρης Πεύκης να λειτουργήσει σε λίγο καιρό ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ. Έχουμε ένα σύλλογο που δραστηριοποιείται στην περιοχή και είναι πάρα πολύ δραστήριος. Μάλιστα. Με ανθρώπους που γνωρίζουν και μπορούν να καθοδηγήσουν και τους υπαλλήλους του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή, αλλά παράλληλα η Δημοτική Αρχή πρέπει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τρέξουν ένα τέτοιο project και όχι μόνο απλά να το κατασκευάσουμε. Κύριε Κατσαρό, κρατώ αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν δομές, αλλά πρέπει να δουλέψουν καλύτερα, να γίνουν πιο παραγωγικές. Και φυσικά να εξασφαλιστεί και χρηματοδότηση για όλα αυτά. Υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία έρχονται και απευθείας από την Ευρώπη, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστασόπουλε, τι μπορεί να γίνει για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του ζωγράφου? Εδώ επιτρέπω να κάνω ένα πρόλογο. Διότι εδώ σύντομα, και... διότι πιέζει και ο τηλεοπτικός χρόνος, πρέπει να απαντήσω. Πολύ σύντομο. Από το 2013 μέχρι σήμερα είμαστε η μοναδική ανεξάρτητη δημοτική κίνηση που έχει κάνει πληθώρα δράσεων στο κομμάτι το κοινωνικό. Πρόσφατα είχαμε κάνει και μια δράση, τη δράση Συμβαδίζω-Βαδίζω, όπου είχαν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια άνθρωποι με αμαξίδιο και αναδείξαμε το πρόβλημα προσβασιμότητα στην πόλη.
έχουμε κάνει πολλές δράσεις για άπορες οικογένειες. Συνεπώς έχουμε δείξει ανάλογη κοινωνική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, επειδή θα πρέπει ο Δήμος να παρέχει αλληλεγγύη ανθρωπιά για τους πολίτες, προτείνουμε το εξής. Ίδρυση δημιουργία δημοτικού γυροκομείου. Απαλλαγή δημοτικών τελών σε νέες επιχειρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, που είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στις μονογονεϊκές οικογένειες, που πλέον τις μέρες είναι αρκετές. Σε αυτές τις οικογένειες θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση ανάλογα με την ηλικία και με το εισόδημα. Αυτές είναι σε πρώτη φάση οι προτάσεις μας. Συν τις άλλες, θα ενισχύσουμε όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν στην επαρχία. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να δούμε όμως τώρα τι γίνεται και στο Δήμο Χαλανδρίου, κύριε Πράσο. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε και πρέπει να αναφέρω και να το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι έχουμε την τιμή και τη χαρά στο ψηφοδέλτιό μας να έχουμε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο ΑΜΕΑ. Μάλιστα την Κυριακή, που είναι 8 η ώρα η κεντρική μου ομιλία, χθες απέτησα από το Δήμαρχο να έχει πρόσβαση ο άνθρωπος αυτός για να μπορεί να ανέβει στην εξέδρα και να έχουμε ειδικό αναβατόριο για να μπορέσει να ανέβει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό το θέμα. Όσο αφορά τώρα για τις υπόλοιπες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Στα 10 χρόνια που βρίσκομαι στο Δήμο και έχω υπηρετήσει σε όλα τα νομικά πρόσωπα, ιατρία, ΚΑΠΗ, παιδική σταθμή, οικονομική επιτροπή, ήμουνα και στα κοινωνικά επιδόματα. Ξέρετε, οι πιο πολλές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπου έρχονται εκεί για να τους δώσουμε ένα επίδομα είναι κάτι που τους βοηθάει. Το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο. Αλλά οι πιο πολλοί από αυτούς, ξέρετε τι μας λένε. Ευχαριστούμε που το κάνετε αυτό, ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή τη βοήθεια, αλλά βασικά χρειαζόμαστε δουλειά. Θέλουμε δουλειά. Έτσι λοιπόν, εμείς προτείνουμε ότι θα δημιουργήσουμε κινσέπ ειδικού σκοπού, έτσι ώστε να μπορεί ο Δήμος να χτυπήσει την ανεργία, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να βρούνε δουλειά, να μην νιώθουν πέτες ότι κάθε μήνα έρχονται και πρέπει να τους δώσουμε ένα μικρό επίδομα ή να τους δώσουμε ένα πακέτο μακαρόνια μόνο και μέχρι εκεί να σταματάει η κοινωνική πολιτική του Δήμου. Να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, δημιουργώντας μητρό αυτών των ανθρώπων και να μπορούμε να τους βοηθάμε και να είναι πρώτη εμοριοδότηση για να μπορούν να μπουν και να πάρουν αυτές τις θέσεις. Ήσασταν ξεκάθαρος. Κύριε Παπαναστασόπουλε, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό? Θέλω να συμπληρώσω το εξής, ότι εδώ και 2 μήνες που διαθέτουμε ένα προεκλογικό εκλογικό γραφείο, είμαστε το μοναδικό γραφείο που είναι προσβάσιμο σε όλους. Παρόλο που έχει 3 σκαλάκια, μόνοι μας, με δικά μας έξοδα, κατασκευάσαμε μια μεταφερόμενη ράμπα προκειμένου να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι με αμαξίδιο. Επίσης, διαθέτουμε και εμείς, και είναι τιμή μας που έχουμε ένα συμπολίτη μας που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιό μας, που είναι άνθρωπος, άτομο με ειδικές ανάγκες. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει όλο αυτό να είναι στάση ζωής και όχι κάτι ευκαιριακό. Και το έχουμε αναγάγει ήδη σε πρώτο θέμα και προτεραιότητα για να έχουμε μια πόλη προσβάσιμη, πεζοδρόμια προσβάσιμα, για να έχουν όλοι οι δημότες μας και μια αξιοπρεπή ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω ότι και οι τρεις μου είπατε ότι έχετε στις πολύ ψηλά στις προτεραιότητές σας την στήριξη των ανθρώπων που είναι μέσα στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στους Δήμους σας. Σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις πάρα πολύ για την παρουσία σας στην απόψινή εκπομπή. Σας εύχομαι καλή τύχη στους εκλογικούς σας αγώνες. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.